Ζάμε, βλέπατε εσείς τις ειδήσεις, έγιναν ορισμένα αγωνίσματα, όπως τα 800 μέτρα των ανδρών. Βλέπετε εδώ τους αθλητές που πήραν μέρος στον αγώνα. Έγινε μια πολύ ωραία κούρσα. Συμμετείχαν 12 αθλητές στην τρίτη τελική σειρά, αυτή την οποία ήδη βλέπετε με τους αθλητές έτοιμους να πάρουν κίνηση. Ξεκίνημα λοιπόν στα 800 μέτρα των ανδρών με τους δρομείς να προσπαθούν να πάρουν ο καθένας την εσωτερική. Βλέπετε το Φαρούγια που κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να βγει μπροστά, και θα βγει μπροστά ο Φαρούγιας, ακολουθούμενος από τον Ακόπουλο, αθλητή του Πανελληνίου, ένα πιτσιρικά αθλητή 19 ετών, έχει αγωνιστεί με τα χρώματα της αθλητικής ομάδας των Εφήβων, αυτή τη φανέλα φοράει την ελληνική της εθνικής ομάδας. Μπροστά λοιπόν ο Φαρούγιας, που πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ. Φαρούγιας από το Κερκυριακό στην ΑΕΚ, με πολλά ένας πολλά υποσχόμενος αθλητής, που όμως δεν έχει κάνει εκείνο που θα περίμενε κανείς. Εδώ περάσαν τα πρώτα 400 μέτρα, είδατε και το χρόνο, ο Φαρούγιας μπροστά με τον Οικονόμου να τον ακολουθεί, ενώ πίσω στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Παπαδόπουλος, αθλητής του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, που ακολουθεί τον Οικονόμου, ο Οικονόμου ο οποίος κέρδισε χθες τα 1500 μέτρα. Εδώ βλέπετε να βγαίνει μπροστά, να έχει πολλές δυνάμεις ο Παπαδόπουλος, ένας νέος σχετικά αθλητής. Βγαίνει μπροστά λοιπόν ο Φαρούγιας, προσπαθεί να τον ακολουθήσει. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη ο Παπαδόπουλος, καθώς ολοκληρώνει την προσπάθειά του, μπαίνοντας στην τελική ευθεία, έχοντας μπει στους υπόλοιπους δρομείς. Και βλέπετε, κοιτάξτε αυτό το πιτσιρικά που έρχεται, έχει μείνει πολύ πίσω αυτό το Νακόπουλο, πόσο πολύ γρήγορα πάει. Ο Παπαδόπουλος θα είναι εκείνος που θα κερδίσει, και ο Νακόπουλος σε στυλ εξαιρετικό θα πάρει τη δεύτερη θέση. Έκανε 1.50.66, πολύ καλή επίδοση για τον πιτσιρικά. 1.49.97 ο χρόνος για τον Παπαδόπουλο, 1.49.98 έδειξε το χρονόμετρο, καθώς ολοκλήρωσε την προσπάθειά του αθλητής. Τελικά, μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο χρόνος ήταν 1.49.97. Παπαδόπουλος λοιπόν του Πανελληνίου στην πρώτη θέση, Νακόπουλος του Πανιωνίου, αυτός ο καταπληκτικός.